Χαίρετε. Καλησπέρα. Έχουμε ένα, νομίζω, ενδιαφέρον και χρήσιμο θέμα απόψε. Ο τίτλος είναι «Γίνεται σχέση με ρεαλισμό χωρίς δοτικότητα» και αφορμή για αυτό το βίντεο είναι ένα σχόλιο που ήταν κάτω από το βίντεο «Πώς συνήλθες από το χωρισμό τόσο γρήγορα» και γράφει μια φίλη. Μπορούμε να κάνουμε σχέση δίχως να επενδύσουμε ολοκληρωτικά, να κρατάμε κάτι για εμάς, να πατάμε στο λίγο στη γη, να υπάρχει ρεαλισμός, ούτως ώστε να βλέπουμε τα λάθη και να τα διορθώνουμε, γίνεται και πώς. Δείτε το και ως πρόταση για θέμα πόσο ρεαλιστές μπορούν να είμαστε σε μία σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Όντως είναι ένα θέμα καυτό, αν μπορούμε να είμαστε σε μία σχέση και να φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά. Λέει μια παροιμία, φύλα για τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Και επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές εδώ στο κανάλι για τη δοτικότητα και την ενσυναισθητικότητα, δηλαδή ότι αρκετοί από εμάς είμαστε ευαίσθητοι, μερικοί είμαστε και πολύ ευαίσθητοι, υπερευαίσθητοι, έχουμε μιλήσει για αυτό τον όρο, νιώθουμε έντονη ενσυναίσθηση, δηλαδή όταν σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους προσπαθούμε να μπαίνουμε στη θέση τους, να καταλαβαίνουμε πώς νιώθουν, να καταλαβαίνουμε τα δίκια τους, να συνδεόμαστε δηλαδή ουσιαστικά μαζί τους. Και αυτό κάποιες φορές έχει ως αποτέλεσμα να μπούμε σε μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που να είναι αδιάγνωστος ή τοξικός και εμείς να είμαστε ευαίσθητοι, να τα δίνουμε όλα και να βρισκόμαστε στο τέλος σαστημένες, λεμονόκουπες, πεταμένες σε μία γωνία όταν τελειώσει αυτή η σχέση, είτε όταν τελειώσει με πρωτοβουλία του άλλου μέρους που έχει πάρει ό,τι είχε να πάρει και μας έχει αφήσει. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο για ξαφνικούς χωρισμούς, για ghosting, ή εμείς ήδη μετά από μακρόχρονη διαδικασία ταλαιπωρίας και ψυχικής κακοποίησης, να βρούμε επιτέλους το θάρρος να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της κακοποίησης. Και το σχόλιο αυτό ήταν κάτω από το βίντεο «Πώς συνήλθες από το χωρισμό τόσο γρήγορα», στο οποίο ανέφερα, ήταν ένα βίντεο που έκανα πριν μερικούς μήνες, στο οποίο ανέφερα τι μηχανισμούς χρησιμοποίησα για να συνέλθω μετά από τον δικό μου το χωρισμό που ήταν το Μάιο του 2020, δηλαδή 8-9 μήνες τώρα. Όπως και να έχει, θεωρώ και πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι δοτικός, είναι δοτικός. Δεν μπορεί να σταματήσει να είναι δοτικός. Άμα έχεις αγάπη μέσα σου, έχεις αγάπη μέσα σου. Άμα έχεις δοτικότητα, έχεις δοτικότητα. Άμα έχεις καλοσύνη, έχεις καλοσύνη. Έχω παρατηρήσει ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγωθεί και έχουν κακοποιηθεί ψυχικά από ανθρώπους που πάτησαν πάνω στη δοτικότητα και την καλοσύνη τους, ως άμυνα, μετά που τελειώνει μια τέτοια σχέση ή δυο τέτοιες σχέσεις ή τρεις τέτοιες σχέσεις, καταλήγουν να αποφασίζουν να μην κάνουν άλλη σχέση ή να απέχουν τουλάχιστον συνειδητά από τις σχέσεις, επειδή φοβούνται ότι αν κάνουν μια επόμενη σχέση θα πάθουν ξανά τα ίδια. Και είναι πιθανό. Είναι πιθανό να πάθουμε ξανά τα ίδια. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουν. Λοιπόν, νομίζω ότι ένας δοτικός άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει μη δοτικός, δεν μπορεί να γίνει αρνητικός, δεν μπορεί να γίνει ψυχρός. Ένας θερμός άνθρωπος συναισθηματικός δεν μπορεί να γίνει ψυχρός. Δεν ξέρω για σας, εγώ το έχω προσπαθήσει πολλές φορές και δεν το έχω επιτύχει. Θα ήταν ενδιαφέρον να διαβάσω στα σχόλια αν κάποιοι από εσάς το έχετε επιτύχει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω να έχει κανέναν που να το έχει επιτύχει. Να αλλάξει τον εαυτό του και εκεί που έχει διάθεση για σύνδεση και δοτικότητα να γίνει ψυχρός και απόμακρος άνθρωπος. Πώς μπορούμε όμως να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τυχόν κακοποιητικές σχέσεις? Καταρχάς, δίνουμε αρκετό χρόνο στον εαυτό μας προτού αποφασίσουμε να μπούμε σε μία σχέση. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές τελευταίως για τις ερωτήσεις που κάνουμε στην αρχή μιας γνωριμίας, για το πώς διαχειριζόμαστε το φλερτ
Και έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές μπαίνουμε μέσα σε μια σχέση και λέμε γρήγορα μεγάλα λόγια και μπαίνουμε σε έκφραση έντονων συναισθημάτων πολύ νωρίς, λέμε σ' αγαπώ, είμαι ερωτευμένη μαζί σου, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, θέλω να είμαστε μαζί για πάντα, ίσως και λόγω ανασφάλειας ή λόγω ενοχικότητας. Δηλαδή ένας άνθρωπος να έχει ερωτικές επιθυμίες, να συναντά έναν άλλον άνθρωπο για τον, με τον οποίο υπάρχει αμοιβαία έλξη, να γίνεται κάτι ερωτικό μεταξύ τους και μετά λόγω ενοχικότητας για το ότι υπήρξε ερωτική επαφή χωρίς σχέση, να δημιουργείται άμεσα η σχέση για να μην νιώθουμε ενοχές. Άρα προσέχουμε πολύ αυτό το κομμάτι του να μπαίνουμε νωρίς σε σχέση για τους λάθος λόγους. Είτε γιατί μας πιέζει ο άλλος, ή γιατί πιέζουμε εμείς τον εαυτό μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι ανήθικο ίσως να είμαστε σε μια ερωτική, να έχουμε ερωτική επαφή με κάποιον άνθρωπο, να έχουμε ένα ερωτικό αλυσβερίσι με κάποιον άνθρωπο, χωρίς αυτό το πράγμα να ονομάζεται σχέση. Γι' αυτό έχουμε συζητήσει πρόσφατα και σε ένα live, νομίζω το live που κάναμε το Σάββατο το προηγούμενο, για τη δυσκολία που υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους που έχουν υψηλή λίμπιντο, για το πώς θα διαχειριστούν τις ρομαντικές τους ανάγκες και τις σεξουαλικές τους ανάγκες όταν δεν βρίσκονται σε σχέση. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα που είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός πώς θα διαχειριστεί το σώμα του, πώς θα διαχειριστεί τη ψυχή του, την καρδιά του, τις ενορμήσεις του, τα συναισθήματα του, τις ορμόνες του, όμως χρειάζεται προσοχή προτού μπούμε σε μία σχέση. Γιατί άμα το έχουμε και είμαστε δοτικοί άνθρωποι, άμα φτάσουμε και μπούμε σε μία σχέση, θα αγαπήσουμε, θα δοθούμε. Και μπορεί και να μην παίρνουμε, αλλά επειδή είμαστε δοτικοί τύποι, να συνεχίζουμε να δίνουμε, γιατί έτσι είμαστε μαθημένοι και συνηθισμένοι. Πώς προστατεύουμε λοιπόν τον εαυτό μας για να μην την ξαναπατήσουμε ή την επόμενη φορά να την πατήσουμε λίγο πιο ελαφριά? Γιατί δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε υπάρχουν χαπάκια. Πιες αυτό το χάπι να μην κακοποιηθείς ξανά. Πιες αυτό το χάπι να μην είσαι ξανά θύμα. Όχι. Η ζωή είναι ένας μεγάλος δρόμος που συνεχίζεται και μας μαθαίνει πράγματα. Και μέσα από κάθε γνωριμία, μέσα από κάθε σχέση, είμαστε σε θέση να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μας, για τον έρωτα, για τις σχέσεις, για τους ανθρώπους, για την ψυχολογία, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη ζωή. Είπα σχέσεις δύο φορές. Την πρώτη φορά είπα σχέσεις και μετά ανθρώπινες σχέσεις. Το είπα, το άκουσα και μετά το αντιλήφθηκα. Λοιπόν, ψυχοθεραπεία στο ενδιάμεσο. Όταν χωρίζουμε από μία σχέση, στην οποία έχουμε δώσει πολλά και έχουμε λάβει λίγα ή αυτά που έχουμε λάβει δεν είναι θετικά, πάμε κατευθείαν για ψυχοθεραπεία. Η πιο γόνιμη περίοδος για να δουλέψουμε πάνω στα τραύματά μας και πάνω στις αδυναμίες μας είναι μετά από ένα χωρισμό. Τότε που είναι όλα νοπά, τότε που θυμόμαστε πολύ έντονα πώς είναι να κακοποιείσαι σε μια σχέση και πώς είναι να δίνεις χωρίς να παίρνεις. Γιατί τι γίνεται συνήθως? Χωρίζει ένας άνθρωπος, περνάει το πένθος μόνος του, δεν εκμεταλλεύεται εκείνη τη χρονική περίοδο του χωρισμού για να κάνει ψυχοθεραπεία ώστε να διορθώσει τα κακό σκήμενα μέσα του, ξεπερνάει το χωρισμό, περνάει ένα χρονικό διάστημα ικανό, νιώθει ξανά μοναξιά και κυρίως ερωτική μοναξιά, η ερωτική ερημιά που έχουμε πει πολλές φορές, ειδικά για τους ανθρώπους με υψηλή λίπητο. Οπότε μετά είναι τόσο έντονη η επιθυμία για σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο, που ξεχνάμε τη συνεξάρτηση στην οποία έχουμε βρεθεί, που ξεχνάμε να κάνουμε επιλογή συντρόφου που να είναι όσο το δυνατόν πιο συμβατή με εμάς και πιο καλή για την ψυχή μας. Ξεχνάμε ποια χαρακτηριστικά είχε ο πρώην μας ή η πρώην μας που ήταν κακοποιητικά, ώστε άμα τα δούμε σε έναν νέον άνθρωπο να μας σηκώσουν κόκκινες σημαίες, και πάμε και δίνουμε ξανά με τα μούτρα και επαναλαμβάνουμε ένα μοτίβο. Μου έγραφε μια κοπέλα χθες σε ένα από τα Messenger, δεν ξέρω σε ποιο Facebook profile, σε ποιο προφίλ στο Facebook ή στο Instagram, δεν θυμάμαι τώρα που μου είχε γράφει. Μου λέει: κυρία Θέκλα, γιατί πάντα κάνω σχέση με δεσμευμένους ανθρώπους? Γιατί πάντα κάνω παράνομες σχέσεις? Και της έγραψα: έχεις ένα μοτίβο στις ερωτικές σου σχέσεις. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ανακαλύψεις τα αίτια που σε οδηγούν να έχεις αυτό το μοτίβο και να μπορέσεις να διορθώσεις
τα προβλήματα μέσα σου, να αντιμετωπίσεις τους εσωτερικούς σου δαίμονες, ώστε να πάψεις να αναπαράγεις αυτό το ανεπιτυχές μοτίβο. Γιατί είναι ένα pattern, ένα μοτίβο αυτό το να τα φτιάχνεις συνεχώς με παντρεμένους, το οποίο δεν θα σε οδηγήσει στην ευτυχία. Μόνο ταλαιπωρία θα σου δώσει και σε σένα και σε εκείνους με τους οποίους θα κάνεις σχέση και στους οικείους τους και στους οικείους σου. Άρα η καταλληλότερη περίοδος για να διαορθώσουμε τον εαυτό μας, να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, να ενδυναμωθούμε ψυχικά, ώστε να είμαστε σε θέση να κάνουμε υγιέστερες ερωτικές σχέσεις, η καλύτερη περίοδος για ψυχοθεραπεία είναι αμέσως μετά από ένα χωρισμό. Ας πούμε ότι χωρίσαμε από μια κακοποιητική σχέση που ίσως δεν ήταν και η πρώτη μας, κάναμε την ψυχοθεραπεία μας, έχουμε σταθεί στα πόδια μας, έχουμε μάθει να ζούμε καλά μόνοι μας, γιατί είναι ένα μεγάλο μάθημα αυτό να μάθει κάποιος να είναι μόνος του καλά, και βρισκόμαστε ξανά στο σημείο της αφετηρίας που γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο και φλερτάρουμε αυτόν τον άνθρωπο και έχουμε μέσα μας αυτόν τον προβληματισμό, μήπως δεν πρέπει να είμαι πολύ δοτικός, μήπως δεν πρέπει να είμαι πολύ δοτική, μήπως δεν πρέπει να είμαι τόσο εκφραστικός ή τόσο εκφραστική, μην τυχόν και πάλι γίνω κορόιδο, μην τυχόν και πάθω κάτι κακό. Πώς βοηθούμε τον εαυτό μας να λειτουργήσουμε προληπτικά στα στάδια δημιουργίας μιας σχέσης, ώστε να μην έχουμε έγνοια στην πορεία, μην τυχόν και η ιδιωτικότητά μας κάνει ζημιά. Συζητούμε ανοιχτά με τον άνθρωπο που γνωρίζουμε τους προβληματισμούς μας. Συζητούμε για το πώς θέλουμε να είναι η σχέση που πιθανόν θα δημιουργήσουμε. Ρωτάμε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το πώς σου αρέσει να είσαι σε μια σχέση, πώς λειτουργείς σε μια σχέση, πώς σ' αρέσει να συμπεριφέρεσαι στη σύντροφό σου ή στο σύντροφό σου, πώς θέλεις να σου συμπεριφέρεται η σύντροφό σου ή ο σύντροφός σου. Κάνοντας αυτά τα ερωτήματα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δυσκολία στη δοτικότητα μέσα στις σχέσεις του, θα απαντήσει με έναν τρόπο που θα μας κάνει να προβληματιστούμε. Δεν είναι σίγουρο ότι θα μας απαντήσει και θα μας πει «Όχι, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα δοτικός, δεν είμαι ιδιαίτερα δοτική, εγώ θέλω να γίνετε πάντα το δικό μου, εγώ καθυποτάσσω τον άλλον». Κάνουμε καλά όμως να κάνουμε αυτά τα ερωτήματα, να εκφράσουμε τη δική μας τη θέση, ότι για παράδειγμα έχω παρατηρήσει από τον εαυτό μου ότι είμαι εξαιρετικά δοτικός ή δοτική σε μια σχέση και είναι κάτι που έχω κάνει ψυχοθεραπεία για αυτό το θέμα ώστε να το ξεπεράσω. Τι γνώμη έχεις εσύ, εγώ προσπαθώ στη ζωή μου να έχω μια ισορροπία, μια αρμονία. Θα ήταν καλή ιδέα, νομίζεις, να μαζί να το δουλέψουμε τόσο ώστε να, ως ζευγάρι να είμαστε άνθρωποι που να δίνουμε και να παίρνουμε επίσης όρις. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτή η αρχική συνομιλία θα μας εξασφαλίσει μια ισότιμη σχέση που να παίρνουν και οι δύο και από τις δύο τις πλευρές, όμως θα έχουμε βάλει κάτω κάποια θεμέλια, ούτως ώστε αν στην πορεία της σχέσης δημιουργηθεί θέμα ανισορροπίας, τότε θα μπορούμε να το επισκεφτούμε πιο εύκολα συζητώντας το με το τέρι μας, σε περίπτωση που θα μπούμε σε σχέση. Γενικά αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κάθε άνθρωπος οφείλει προς τον εαυτό του να έχει ένα πρόγραμμα ζωής, να ξέρει τι του γίνεται, να έχει ένα προγραμματισμό ζωής για τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια που βρίσκονται μπροστά του. Και όταν θα τύχει ή όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να μπει σε μια σχέση, να έχει στο μυαλό του να μην ξεφεύγει από τον προγραμματισμό ζωής. Δηλαδή να μην παρατάει τη δουλειά του για μια σχέση. Να μην παρατάει τις σπουδές του για μια σχέση. Να μην παρατάει τα όνειρά του για μια σχέση. Μια ερωτική σχέση είναι χρήσιμη, είναι ευχάριστη, είναι τρυφερή, είναι πολλά πράγματα, μας δίνει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, όμως δεν είναι το παν μια ερωτική σχέση. Οπότε όταν μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση, να έχουμε στο βάθος του μυαλού μας, στην άκρη του μυαλού μας, ότι αυτή η σχέση μπορεί να κρατήσει για πάντα, μπορεί να κρατήσει για λίγο, μπορεί να κρατήσει για πολύ.
Δεν μπορεί κανείς να μας εγγυηθεί ότι μια σχέση που ξεκινάμε, και έστω που ξεκινάμε επιπόλαια, γιατί πολλές σχέσεις ξεκινάνε επιπόλαια, ότι θα είναι μια σχέση που θα κρατήσει λίγο ή θα κρατήσει πολύ. Οποιαδήποτε σχέση ξεκινάμε έχει τον κίνδυνο να κρατήσει πολύ, όπως επίσης έχει τον κίνδυνο να κρατήσει λίγο. Οπότε όταν είμαστε συνειδητοποιημένοι και έχουμε μέσα στο μυαλό μας ένα πρόγραμμα ζωής και κάποιες βασικές αρχές και αξίες που θέλουμε σε μια σχέση να καλύπτονται και να έχουμε συμφωνία με το τέρι μας, τότε μπορούμε να είμαστε δοτικοί μέσα σε αυτή τη σχέση και αν συμβεί παρελπίδα κάποιο πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε. Αν χρειαστεί να χωρίσουμε, θα χωρίσουμε. Αν χρειαστεί να βάλουμε όρια, θα βάλουμε όρια. Δεν γίνεται ένας δοτικός άνθρωπος να γίνει μη δοτικός. Δεν γίνεται ένας θερμός συναισθηματικός άνθρωπος να γίνει ψυχρός και απόμακρος. Δεν γίνεται. Βάζουμε το μυαλό μας να συνεργαστεί με το συναίσθημά μας για να καλυτερεύσουμε όσο μπορούμε τη ζωή μας, αλλά προσοχή, όχι να σταματήσουμε να ζούμε τη ζωή επειδή φοβόμαστε ότι μπορεί να έχουμε μια αποτυχία ή μια σχέση να πάει στραβά ή να πληγωθούμε. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, καλλιεργούμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, μέσα από την ψυχοθεραπεία και όλους αυτούς τους τρόπους τους οποίους έχουμε αναλύσει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι και χαιρόμαστε και γευόμαστε τη ζωή, δεν φοβόμαστε να ζήσουμε μην τυχόν και πληγωθούμε. Είμαστε πολεμιστές, απόστρατοι, αποστρατευόμαστε για λίγο και ξαναπάμε στον πόλεμο. Έτσι είναι η ζωή. Και τη ζούμε και ευχόμαστε κάθε εμπειρία να μας κάνει πιο σοφούς και να μας φέρνει πιο κοντά στον πραγματικό μας εαυτό και χαίρομαι πολύ όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι από μια ηλικία και μετά που έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά σε σχέσεις κακοποιητικές έχουν βρει ένα συναγωνιστή ζωής με τον οποίο μοιράζονται οράματα και πνευματικότητα. Την αγάπη μου σε όλους και εύχομαι να συνεχίσουμε να είμαστε αγαπητικοί και δοτικοί άνθρωποι και να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας για να βάζουμε τον εαυτό μας σε θέσεις, σχέσεις και καταστάσεις που η δοτικότητα μας να μην τη χάνει εκμετάλλευση. Σας αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ.